μια ημέρα βιοηθικής και διοργανώνεται μια σημαντική ημερίδα στο Πάντιο. Πάμε να μας πει δύο λόγια με το προσκεκλημένο του Λευτέρης Αναγνώστου. Καλημέρα, ακριβώς. Είμαστε έξω από το θέατρο του Παντίου, το θέατρο Αριστοτέλης. Υπάρχει σήμερα μια διεθνή ημερίδα η οποία θα μπορούν να την παρακολουθήσουν τόσο διαδικτυακά όσο και διαζώσεις όσοι ενδιαφέρονται. Το θέμα είναι κατά των διακρίσεων και του, στιγματισμού. Να σας πω ότι θα είναι και καλεσμένοι καθηγητές της βιοηθικής από το εξωτερικό, εκ των οποίων είναι ο Τζούλιαν Σαβουλέσκου και ο Ρομπέρτο Αντόρνο, αλλά θα είναι και διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες. Τώρα δίπλα μου έχω τον κύριο Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη, ο οποίος είναι καθηγητής εφαρμοσμένης ηθικής στο ΕΚΠΑ. Κύριε Πρωτοπαπαδάκη, πείτε μας αρχικά, να εξηγήσουμε στον κόσμο, τι είναι η βιοηθική και πώς σχετίζεται η βιοηθική με τον στιγματισμό και τις διακρίσεις. Η βιοηθική είναι ένας κλάδος της εφαρμοσμένης ηθικής, ο οποίος έχει προκύψει από την ανάγκη. Οι βιοτεχνολογίες, οι επιστήμες της ζωής παρουσιάζουν αλματώδη πρόοδο κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό δημιουργεί καινούργια ηθικά διλήμματα ή παροξύνει ήδη υπάρχοντα, τα οποία πρέπει να επιληθούν. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Η ευθανασία είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί από αιώνες, αλλά λόγω των εξελίξεων στον χώρο της υγείας έχει παροξενθεί το πρόβλημα αυτό, γιατί πρακτικά κάποιος σήμερα μπορεί να επιβιώσει του εγκεφαλικού του θανάτου για πάρα πολύ καιρό, ακόμα και για χρόνια. Δηλαδή μπορεί να διατηρηθεί ακόμα εγκεφαλικά νεκρός για πολλά χρόνια. Έχει γίνει αυτό στην περίπτωση της Σκιάβου, ας πούμε, με 14 χρόνια η γυναίκα αυτή έζησε σε κόμμα, επιβίωσε σε κόμμα. Υπάρχουν όμως και καινούργια προβλήματα που δημιουργούν οι εξελίξεις αυτές, όπως είναι η κλωνοποίηση. Πλέον μπορούμε να κλωνοποιούμε ανθρώπους, μπορούμε να το κάνουμε. Δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί επισήμως. Τουλάχιστον μπορούμε να τροποποιούμε το γονιδίωμα. Όλα αυτά δημιουργούν ερωτήματα και διλήμματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό έχει σημασία όποιος μπορεί να παρακολουθήσει τις απαντήσεις που θα έχουμε στην ημερίδα, που θα δώσετε εσείς οι επιστήμονες βασικά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια, αυτά τα διλήμματα και των ίδιων των γιατρών, βέβαια, έτσι. Μα βέβαια, είναι συζήτηση εποχής. Είναι εξαιρετική επιστήμη. Εμείς γι' αυτό κάνουμε αυτές τις ημερίδες. Και καλά κάνετε. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πάει. Στις ημερίδες, το θέμα είναι να έρχεται και ο κόσμος. Έχουμε καλή παρουσία. Σωστό. Στο Αμφιθέατρο Αριστοτέλη, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών, λοιπόν, γίνεται από τις 9.30 ώρα. Ξεκινάει η ημερίδα για την βιοηθική. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Πολύ, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλημέρα.